Και από το μέτωπο της Ουκρανίας πάμε σε αυτό της Μέσης Ανατολής. Σήμερα είχαμε ένα νέο περιστατικό με επίθεση των Ισραηλινών στο έδαφος της Συρίας. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας το πει αμέσως τώρα ο Γαβρίλ Χαρίτος, ο συνεργάτης μας. Γαβρίλ. Χαίρετε. Έχουμε ένα επεισόδιο που δεν έχει προηγούμενο από την αρχή του πολέμου και συγκεκριμένα το πυροβολικό του Ισραήλ έχει πυρίξει 4 φυλάκια του στρατού της Συρίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ισραηλινή πλευρά, τα φυλάκια αυτά είναι στην νεκρή ζώνη. Εδώ στον χάρτη είναι στην κόκκινη περιοχή του χάρτη. Η νεκρή αυτή ζώνη είχε καθοριστεί με την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός του 1974, όταν είχε λήξει ύστερα από τη λήξη του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ το 1973, και οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι αυτό, ότι η παρουσία αυτών των φυλακίων εκεί είναι η κατά παράβαση αυτών που είχαν συμφωνηθεί. Από την πλευρά της Συρίας δεν έχουμε καμία ανακοίνωση και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για νέο μέτωπο. Πάντως, το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό το επεισόδιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να το θυμόμαστε. Ευχαριστώ, Γαβρίλ.